Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μα κανάλι στο YouTube και σήμερα έχουμε θεματάρα. Θεματάρα και ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο που έστειλε αυτό το email. Συντονιστείτε και προσδεθείτε γιατί τόσο η ιστορία του φίλου όσο και τα ερωτήματα που θέτει είναι συγκλονιστικά. Όπως θα έχετε δει και στον τίτλο του βίντεο δύσκολη καιρή για πρίγκιπες. Και ένα υποερώτημα, θα επιβιώσει το παιδί μου σε αυτόν τον αρκισιστικό κόσμο. Πάω κατευθείαν στο ψητό και αρχίζω να διαβάζω το email. Κυρία Θέκλα, χαίρετε. Είμαι ένας από τους σιωπηλού ακροατές σας. Παρακολουθώ τα βίντεο σας εδώ και δύο χρόνια περίπου. Με βοηθήσατε να εντοπίσω τον αρκισισμό της τελευταίας συντρόφου μου και να ορθώσω ανάστημα ώστε να τερματίσω εκείνη τη σχέση. Το σημερινό που σας γράφω δεν θέλω να είναι ιστορία. Είναι κυρίως σκέψεις και προβληματισμοί που ίσως να μην κάνουν και νόημα. Όχι, κάνουν πάρα πολύ νόημα και οι σκέψεις σου και οι προβληματισμοί σου και όσα μας λες από την ιστορία σου είναι αρκετά για να σχηματίσουμε μια ενδεικτική εικόνα του πώς λειτουργείς και πώς σκέφτεσαι. Από μωρό ένιωθα πως δεν ταιριάζω με τους ανθρώπους γύρω μου. Σας λέω προκαταβολικό ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο 54 χρονών μου γράφει πιο κάτω. Από μωρό ένιωθα πως δεν ταιριάζω με τους ανθρώπους γύρω μου. Η ανάγκη για αποδοχή από το περιβάλλον μου με έφερε πολλές φορές το σημείο να συμβιβάζομαι και να προσπαθώ να ταιριάξω με ανθρώπους που δεν με καταλάβαιναν και ούτε εγώ τους καταλάβαινα. Story of my life. Είμαι σίγουρη ότι πολλοί από σας θα αναφωνήσετε αυτή τη στιγμή. Το ξαναδιαβάζω. Η ανάγκη για αποδοχή από το περιβάλλον μου με έφερε πολλές φορές στο σημείο να συμβιβάζομαι και να προσπαθώ να ταιριάξω με ανθρώπους που δεν με καταλάβαιναν και ούτε εγώ τους καταλάβαινα. Μεγάλωσα σε μια εργατική οικογένεια. Φαντάζομαι εννοεί η οικογένεια της εργατικής τάξης. Ο πατέρας μου τις περισσότερες μέρες έλειπε επειδή η εργασία του ήταν σε άλλο μέρος. Ερχόταν τα Σαββατοκύριακα και αυτά λίγο τον έβλεπα, επειδή προτεραιότητα του ήταν η φίλη του, το ποτό στο καφενείο και η έξοδη. Τώρα, μεγαλώνοντα και έχοντα υπάρξει και εγώ παντρεμένο και πατέρα, αντιλαμβάνομαι πω μπορεί να έφευγε από το σπίτι και για να γλιτώσει από τη μάνα μου. Η μάνα μου μια ζωή είχε έναν κακό λόγο να πει για τον πατέρα μου. Εγώ είμαι το πρώτο παιδί τη οικογένεια και το μοναδικό αγόρι το πρώτο παιδί να ξέρετε πάντα τραβάει την περισσότερη ενέργεια από τους γονείς και κυρίως από αυτούς που ασχολούνται με την ανατροφή του παιδιού. Άρα το πρώτο παιδί προφανώς έχει πάρει πολύ περισσότερο χρόνο, συναναστροφή και επηρεασμό από τη μητέρα που φαίνεται ότι σε αυτή την οικογένεια μεγάλωνε τα παιδιά. Γιατί λέει ο πατέρας ερχόταν τα Σαββατοκύρια και έφευγε κιόλας από το σπίτι. Έχω άλλες δύο αδελφές μικρότερες από μένα οι οποίε είχαν διαφορετική αντιμετώπιση από τη μάνα μου. Άρα και επειδή ήταν μικρότερε, έπειτα γυναίκε. Είναι δικό μου ερώτημα αυτό. Η μάνα μου με έκανε τον εξομολόγο τη και τον ψυχολόγο τη. Πάντα με έπαιρνε στην άκρη να μου πει τα προβλήματά τη και πάντα είχε έναν κακό λόγο να πει για όλου του άνδρε τη ευρύτερη οικογένεια, όχι μόνο για τον πατέρα μου. Τον πατέρα τη και παππού μου, τα αδέλφια τη, του αδελφού του πατέρα μου. Μου περιέγραφε τους άνδρες σαν τέρατα που μόνο σκοπό είχαν να βασανίζουν τις γυναίκες. Μη σαν μάνα σου, μη σανδροί. Όπως υπάρχουν άνδρες οι οποίοι χαρακτηρίζονται μισογύνιδες, έτσι υπάρχουν και γυναίκες που είναι μη σαν μισούν το ανδρικό φύλλο και δηλητηριάζουν τα παιδιά τους με μισανδρισμό. Τι γίνεται στην περίπτωση όμως που μια μη μάνα δηλητηριάζει το γιο της με μισανδροί. Τι γίνεται, πάμε να δούμε. Θυμάμαι τον εαυτό μου να νιώθω αδύναμος να βοηθήσω τη μάνα μου και ταυτόχρονα να είμαι θυμωμένος με τον πατέρα μου που στα μάτια μου της προκαλούσε τόσο πόν. Μια μητέρα μίσανδρη που μεγαλώνει γιους, εμφυσάει στους γιους της, στους γιούδες της ή στο γιο ένα μίσος για τον εαυτό του. Είναι η χειρότερη συνταγή για να έχει χαμηλή αυτοεκτίμωση και να αυτοσαμποτάρεται στη ζωή του ολόκληρη ένα άνδρας που η μάνα του του εμφυτεύει μισανδρισμό. Και στην περίπτωση που μία μάνα εμφυτεύει μισανδρισμό στην κόρη τη ή στι κόρε τη, αυτή είναι η καλύτερη συνταγή για αποτυχία των μελλοντικών σχέσεων τη κόρη τη με άνδρε. Ο μισανδρισμός όπως και ο μισογυνισμός είναι εξαιρετικά επικίνδυνα συναισθήματα, εξαιρετικά επικίνδυνες στάσεις ζωής, είναι εξαιρετικά επικίνδυνα προβληματικά σκεπτικά. Σε αυτό το σημείο σας λέω ότι στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα συμπεριλάβω το σύνδεσμο από το επεισόδιο του podcast για τον μισανδρισμό και τον μισογενισμό και ιδιαίτερα στον εσωτερικευμένο μισανδρισμό και τον εσωτερικευμένο μισογενισμό. Πρόκειται για το 16ο επεισόδιο του podcast με τίτλο «Έχεις σκεφτεί ποτέ» Πώς μπορεί να επηρεάζουν τις σχέσεις σου Ο μισογυνισμός και ο μισανδρισμός Είναι σό επεισόδιο Είναι μάστε επεισόδιο αυτό Αν δεν το έχετε παρακολουθήσει Είναι καλή ιδέα να το παρακολουθήσετε Για να καταλάβετε καλύτερα και το βίντεο αυτό Ήταν πολλά χρόνια αργότερα Όταν παντρεύτηκα μια γυναίκα Που είναι πιστό αντίγραφο της μάνας μου Στο χαρακτήρα Που κατάλαβα ότι ίσω το θύμα τη υπόθεση ανάμεσα στου γονεί μου να ήταν ο πατέρα μου και όχι η μάνα. Αμαρτίε γονέων, παιδεύουση τέκνα. Σε όλο του το μεγαλείο αυτό το φαινόμενο. Η μάνα μεγάλωνε το γιο, εμφυτεύοντα του μίσο προ τον πατέρα. Φυτεύοντα του μέσα στο μυαλό το παραμύθι, την πλήση εγκεφάλου ότι ήταν μια αδύναμη κακομήρε γυναίκα από κακό ο άνδρας την κακοποιούσε ενώ στην πραγματικότητα αυτή ήταν η κακοποιήτρια του ανδρός της, αυτή ήταν εκείνη η οποία είχε την παθητική επιθετικότητα, και ο άνδρα τη ίσω να εξέφραζε την ενεργητική επιθετικότητα. Δεν ξέρω αν εξέφραζε ενεργητική επιθετικότητα ο άνδρα τη, αν την εξύβριζε, αν την χτυπούσε. Σίγουρα όμω το να είναι απόν από την οικογένεια, που είναι μια μορφή παθητική επιθετικότητα, είναι σίγουρα κάτι που είναι καταφανέ κακό. Και το παιδί το καταλαβαίνει. Ο πατέρα μου δεν πατάει στο σπίτι, άρα δεν ενδιαφέρεται. Είναι μια μορφή επιθετικότητα που είναι εύκολο να είναι. Εύληπτη, παρόλο που είναι παθητική επιθετικότητα να μην πηγαίνει κάποιο στο σπίτι, να αποφεύγει να πηγαίνει στο σπίτι ούτω ώστε να γλιτώσει τον εαυτό του ή να τιμωρήσει τη γυναίκα του, δεν ξέρω πώ το σκέφτεται ο καθένα, αλλά μιλάμε σίγουρα για κάτι το οποίο είναι πιο εύκολο να καταλάβει ένα παιδί ότι ο πατέρα μου δεν πατάει στο σπίτι, άρα δεν ενδιαφέρεται, αλλά η μάνα μου που είναι συνέχεια μαζί μου και μου λέει και τα παράπονα τη και κλαίει και κλαίγεται. Μάνα μου την κακομίρα, τι κρίμα που είναι, τι καημένη γυναίκα και ούτω καθεξή ήταν πολλά χρόνια αργότερα όταν μαντρεύτηκα μια γυναίκα που είναι πιστό αντίγραφο τη μάνα μου στο χαρακτήρα, που κατάλαβα ότι το θύμα τη υπόθεση ανάμεσα στου γονεί μου ίσω να ήταν ο πατέρα μου και όχι η μάνα μου. Ήταν πλέον αργά. Ανέπτυξα μια τεράστια ευαισθησία για το γυναικείο πόνο. Έγινα ούλτρα φεμινιστή, αν θέλετε, δηλαδή εξαιρετικά υπερβολικά φεμινιστή. Και μόνο το να παραπονεθεί μια γυναίκα να δακρύσει ή να επενιχθεί πως δεχόταν κακοποίηση από οποιονδήποτε, ακόμη και από εμένα τον ίδιο, ήταν ικανό να με καταβάλει και να με ρίξει ψυχολογικά στα πατώματα. Να σου προκαλέσει δηλαδή συναισθηματική απορρίθμιση και να σε κάνει ευάλωτο να ακολουθήσεις οποιαδήποτε εντολή, οδηγία, απέτηση ή οτιδήποτε άλλο ήθελε να ακολουθήσει, χειραγωγώντας σε με επίκληση στο συνέστημα. Είμαι 54 χρονών και πλέον έχω συνειδητοποιήσει πως έχω ζήσει μια ζωή χωρίς στάνταρτς. Wow. wow. Μια ζωή χωρίς στάνταρτς, χωρίς κριτήρια δηλαδή. Πάντα προσπαθούσα να ικανοποιήσω τους άλλους και δί γυναίκες. Τον κονφορμισμό αυτό δεν τον παρουσίαζα με άνδρε. Δεν ένιωθα υπερβολική συμπόνια για κανέναν άνδρα. Ωραίο αυτό που γράφει, υπερβολική συμπόνια. Δηλαδή συμπόνια η οποία είναι υπερβολική, δεν αντιστοιχεί στη ρεαλιστική πραγματικότητα. Ναι, με τους φίλους μου και τους συνεργάτες μου είμαι φιλικός και κατανοητικός, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μου κλαφτεί εντός εισαγωγικών κάποιο άνδρας και να καταφέρει να με ξεγελάσει. Άρα οι γυναίκε τη ζωή σου σου κλαίγονταν και κατάφεραν να σε ξεγελάσουν, όπως προφανώς έκανε και η μάνα σου. Όπως καταφανώς έκανε και η μάνα σου, αφού μας το έχει ήδη περιγράψει. Με τι γυναίκε ακριβώ το αντίθετο. Ο γάμο μου και οι σχέσει μου ήταν με ένα συγκεκριμένο προφίλ γυναίκα. Α, ήταν όλε σου γυναίκε έτσι. Απαιτητική, εγωκεντρική, ναρκισίστρια όπω λέτε εσεί, με μια απίστευτη ικανότητα να κλαίνε και να κλαίγονται για να γλιτώνουν από τι ευθύνε του. Χειριστικέ. Τι ωραίο αυτό που γράφει. Με μια απίστευτη ικανότητα να κλαίνε και να κλαίγονται ή να κλαίγονται και να κλαίνε θα λέγω εγώ γιατί πιο συχνά κάποια κλαίγεται παρά κλαίει. Το κλάμα είναι το τελευταίο καταφυγή μετά που δεν πιάνει το κλάψιμο, το να κλαφτεί και να παραπονηθεί δηλαδή, για να γλιτώνουν από τις ευθύνε τους. Είναι ακριβώς το είδος γυναίκας που συχαίνομαι. Το είδος ανθρώπου γενικότερα που συχαίνομαι. Συχαίνομαι τους κλαμμένους χειριστικούς ανθρώπους, τους συχαίνομαι από τα έγκατα του είναι μου. Γιατί είναι η πλέον χειριστική και η πλέον επικίνδυνη κρύφων αρκησίστες, οι κλαμμένοι και οι χειριστικοί. Έχω δύο παιδιά με δύο διαφορετικές γυναίκες. Right. Από τον πρώτο μου γάμο έχω ένα παιδί. Είναι ένα κορίτσι το οποίο δεν μου μιλάει. Είναι πλήρως αποξενωμένο από εμένα και αν και είναι πλέον ενήλικας δεν κάνει καμία προσπάθεια να έχει σχέσεις και επαφέ μαζί μου. Έπιασα τη μητέρα τη στα πράσα με τον καλύτερο της φίλο τον κολλητό που μου τον είχε παρουσιάσει ως γκέι. Wow. Wow. Η γυναίκα του δηλαδή είχε έναν φίλο που, έλεγε, που του έλεγε είναι ο καλύτερος μου φίλος και είναι γκέι και είναι κολλητός μου και μην έχεις έγνοια, μην αγχώνεσαι και τους έπιασε στα πράσα. Wow. Το έχω ξανακούσει αυτό το μεταξύ. Να παρουσιάζει η γυναίκα στον άνδρα τη, στον εραστή τη, ω τον κολλητό τη, τον γκέι, προκειμένου να περνάνε απαρατήρητη και να τον κοροϊδεύουν τον άνδρα τη. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα ακούω. Έπιασα τη μητέρα τη κόρη μου στα πράσα με τον καλύτερο τη φίλο, τον κολλητό που μου τον είχε παρουσιάσει ω γκέι, και όταν έγινε αυτό, με απείλησε πω αν τη χωρίσω και πω τι έγινε, θα με καταστρέψει και θα στρέψει το παιδί εναντίον μου. Αϊ, Ναρκισάρα! Αϊ, αποξενότρια η μισισμένη. Η κόρη μου τότε ήταν 4 χρονών. Τη χώρισα, αλλά δεν είπα ποτέ στο παιδί τι έγινε. Παρόλα αυτά όμως την έστρεψε εναντίον μου. Έτσι είναι. Ό,τι και να κάνει, όσο και να προσπαθήσει, άμα είναι αρκισάρα, έχει σκοπό να αποξενώσει τα παιδιά, δεν υπάρχει σωτηρία. Θα τα αποξενώσει. Ειδικά άμα είναι γυναίκα και είναι σε μια χώρα όπω την Ελλάδα και την Κύπρο, που το οικογενειακό δίκαιο είναι πιο favorable, ευνοεί περισσότερο τι μητέρε από του πατεράδε. Είτε μα αρέσει, είτε όχι. Είμαι γυναίκα και το λέω και το παραδέχομαι. Ότι αν μια γυναίκα θέλει να χρησιμοποιήσει το οικογενειακό δίκαιο για να εκδικηθεί τον πρώην άντρα μπορεί πιο εύκολα να το πράξει. Ας... Παρόλα αυτά όμως την έστρεψε εναντίον μου. Βλέπετε δεν ήθελε να χωρίσουμε επειδή μια ζωή είναι άεργη και παρασιτή. Όχι άνεργη, άεργη και παρασιτή. Πώς ζει, ζει από τις διατροφές. Εγώ δεν το έβλεπα τότε ότι δεν υπήρχε σωτηρία και μαχόμουνα μια δεκαετία ολόκληρη για να κερδίσω δικαστήρια στο οποία με έσερνε με την απίστευτη δικομανία της. Ναι, οι ναρκισάρες, τα ναρκισάκια, οι ναρκισιστές είναι δικομανείς, γουστάρουν τρελά να πηγαίνουν δικαστήριο και να κάνουν ψευδείς καταγγελίες. Τα καταγγέλουν ψεύτικα. Σας έχω πει προσφάτως την υπόθεση που με έχει εξοργήσει, την υπόθεση στην οποία αποδεδειγμένα κύκλωμα στο οποίο εμπλέκονταν δύο ψυχολόγοι, διεφθαρμένοι δικαστικοί και δικηγόροι, εκδίδονταν ψευδείς γνωματεύσεις, επίτηδες λαθασμένε λαθασμένες γνωματεύσεις όπου οι πατεράδες παρουσιάζονταν ως εκμαυλιστές των τέκνων τους, ότι ασελγούσαν πάνω στα παιδιά τους, προκειμένου η μάνα να εκδικηθεί και να δημιουργήσει και να εδρεώσει τη γονική αποξένωση. Αηδία μου προκαλούν αυτά τα... Όντα. Φτιπ άνθρωποι. Μάλιστα. Μέχρι και ψευδεί. Α, σου έκανε και σένα. Μέχρι και ψευδεί καταγγελίε για βία στην οικογένεια μου έκανε. Με μοναδικό αποτέλεσμα να με ταλαιπωρήσει και να με ντροπιάσει χωρί όμω να καταδικαστώ. Δεν ήμουν βίαιο. Ήμουν ένα πατέρα που ήθελε να είναι στη ζωή τη κόρη του. Δυστυχώ το έχω δει πάρα πολλέ φορέ να συμβαίνει αυτό δεν θα ξεχάσω ένα Σαββατοκύριακο όπου πολλά χρόνια πριν, ίσως και 15 χρόνια πριν, είχα συμμετάσχει σε μια τηλεοπτική εκπομπή, στην οποία μιλούσαν και ψυχολόγοι όπως εμένα, αλλά μιλούσαν και από αποξενωμένοι από τα παιδιά τους. Σε αυτή η εκπομπή ήταν μαγνητοσκοπημένη και θα μεταδιδόταν Παρασκευή βράδυ. Ε, Είχα γνώση των προσώπων που επίση συμμετείχα στην εκπομπή. Ένα από αυτά τα πρόσωπα ήταν και ένα αποξενωμένο πατέρα, ο οποίο είχε πέντε ολόκληρα χρόνια να δει την κόρη του. Με τον πατέρα αυτό, καθώ και με άλλα πρόσωπα τα οποία μίλησα σε εκείνη την εκπομπή, είμαστε σε τακτική επικοινωνία, επειδή όπω σα έχω πει και σε άλλα βίντεο, ειδικά για τη γονική αποξένωση, ε, είναι ένα σκοπό η καταπολέμηση τη γονικής αποξένωση, ο οποίο είναι ιερό για μένα και για τον οποίο μάχομαι εθελοντικά εδώ και πολλά χρόνια και υπήρξα και από τα εδρυτικά μέλη του Συλλόγου Γονέων κατά τη γονικής αποξένωση Κύπρου. Εκείνο το βράδυ, Παρασκευή βράδυ, μεταδιδόταν η εκπομπή. Οπότε, στείλαμε μηνύματα ο ένα τον άλλον όσοι ήμασταν στην εκπομπή για το πώ μα φαίνεται η εκπομπή. Ένα πατέρα, ο οποίο είχε μιλήσει στην εκπομπή για τη γονική αποξένωση που δεχόταν και είχε καταθέσει τη μαρτυρία του, ανώνυμα φυσικά, για σκοπού προστασία των προσωπικών στοιχείων τη κόρη του, δεν απαντούσε το τηλέφωνο. Ήταν κλειστό το τηλέφωνο του. Ανησυχήσαμε οι υπόλοιποι. Το Σάββατο το ίδιο δεν απαντούσε το τηλέφωνο. Την Κυριακή το ίδιο. Τη Δευτέρα μα ενημέρωσε ότι την Παρασκευή το βράδυ. Όταν πήγε να κάνει καταγγελία στον αστυνομικό σταθμό τη περιοχή του για παράβαση του διατάγματο επικοινωνία, επειδή πήγαινε να πάρει το παιδί και η μητέρα έλεγε Το παιδί δεν θέλει να έρθει. Δεν το άφηνε καν το παιδί να βγει έξω. Για πέντε χρόνια είχε να δει το παιδί και είχε αποφασίσει τότε ότι εγώ θα πηγαίνω κάθε εβδομάδα, που ήταν, είχε μια φορά την εβδομάδα δικαίωμα επισκέψεων, θα πηγαίνω να κάνω καταγγελία ότι δεν ε, συμμορφώνεται στο διάταγμα επισκέψεων γιατί το, το σκεπτικό του τότε ήταν γιατί όταν πάει μία μάνα να κάνει καταγγελία ότι ο πατέρας δεν πληρώνει τη διατροφή φυλακίζεται με αυτόφορο στην Κύπρο ισχύει αυτή διαδικασία ότι αν εγώ έχω ε, παιδί με έναν άνδρα ο οποίος άνδρας αυτός μου πληρώνει διατροφή μετά από δικαστική απόφαση αν παραλείψει να μου πληρώσει τη διατροφή μπορώ να πω σε έναν α, αστυνομικό σταθμό να κάνω καταγγελία, επειδή δεν το έχω κάνει ποτέ μου, νομίζω χρειάζεται να κάνει και ένοχη δήλωση. Δεν το ξέρω, δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ με αυτή την νομοθεσία, αλλά ξέρω ότι μπορεί μια μητέρα ή και ένα πατέρα ακόμη. Γιατί είχαμε και περιπτώσει αποξηνομένων μητέρων οι οποίε φυλακίστηκαν επειδή δεν είχαν τα χρήματα να πληρώσουν διατροφή. Όπω και να έχει, μπορεί ο γονιό ο οποίο είναι να λαμβάνει τη διατροφή με το που κάνει καταγγελία σε ένα αστυνομικό τμήμα και ακολουθήσει την νόμιμη διαδικασία για το ότι δεν καταβληθήκε η διατροφή, βγαίνει απόφαση ένταλμα σύλληψη. Σε περίπτωση, δηλαδή πάει η αστυνομία και τον βρίσκει, και αν δεν πληρώσε διατροφή, μπαίνει στη φυλακή. Και έλεγε αυτός ο άνθρωπος, γιατί η παράβαση του διατάγματος διατροφής να συνιστά αδίκημα το οποίο ε, οδηγεί σε σύλληψη και η παράβαση του δικαιώματος επικοινωνίας να μην. Οπότε πήγαινε αυτό κάθε εβδομάδα και έκανε καταγγελία. Χωρί αποτέλεσμα φυσικά. Γιατί είπαμε ότι το σύστημα ευνοεί τι μητέρε. ή του αποξενωτέ, αν θέλετε καλύτερα. Που συνήθω οι αποξενωτέ γονεί είναι οι μητέρε. Μα ενημέρωσε τη Δευτέρα ότι όταν πήγε να κάνει την καταγγελία, όπω πήγαινε κάθε εβδομάδα, συνελήφθη και πέρασε το τρίμερο στη φυλακή με βάση μια ψευδή καταγγελία που έκανε η πρώην σύζυγός του ότι και καλά Ακούστε, είχε πέντε χρόνια να δει το παιδί του. Ότι και καλά είχε βρει ένα ημερολόγιο της κόρης της πέντε χρόνια πριν, στο οποίο και καλά κατέγραφε η κόρη της ότι ο πατέρας της την είχε κακοποιήσει. Οι περιγραφές ήταν οπωσδήποτε ανακριβείς γιατί ήταν ψευδείς και το μέρος και η τοποθεσία και οι ημερομηνίε ήταν όλες ψεύτικες. Όταν ο άνθρωπος τη Δευτέρα κατάφερε να επικοινωνήσει με δικηγόρο βγήκε από την προσωρινή κράτηση, ουδέποτε στοιχειότητα ποινική υπόθεση εναντίον του, πέρασε όμως ένα τρίμερο στη φυλακή. Εντάξει, ψευδείς καταγγελίες από μαλακισμένες γυναίκες και από μαλακισμένους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δικομανία, οι ναρκισάρες είναι δικομανείς, γουστάρουν τρελά να σε πηγαίνουν στο δικαστήριο, να σε καταγγέλουν, να σε ταλαιπωρούν, να σε κάνουν. Φτιάχνονται με τις δικομανίες. Λοιπόν, μάλιστα μέχρι και ψευδείς καταγγελίε για βία στην οικογένεια μου έκανε με μοναδικό αποτέλεσμα να με ταλαιπωρήσει και να με ντροπιάσει. Βέβαια ντροπιάζεσαι αν ακουστεί ότι ο τάδε άνθρωπος έχει συλληφθεί και πέρασε δύο νύχτες στο κρατητήριο. Τρεις. Τρεις νύχτες στο κρατητήριο. Με την καταγγελία ότι κακοποίησε την κόρη του, έστω και δεν στοιχειοθετηθεί υπόθεση εναντίον του και δεν δικαστεί ποτέ και δεν κατηγορηθεί επισήμω ποτέ, το όνομα του βγαίνει, που λέμε στην Κυπριακή Διάλεκτο. Ντροπιάζεται και ταλαιπωρείται και έτσι εκδικούνται τα ναρκισάκια, μέσα από τις ψευδείς καταγγελίες, όμως εδώ θέλω να πω ότι όταν ανοίγεις το λάκκο του άλλου πέφτεις ο ίδιος μέσα, γιατί εάν κάποιος που έχει δεχθεί ψευδή καταγγελία θελήσει να Πάρει το δίκιο του πίσω. Μπορεί κάλλιστα να στοιχειοθετηθεί ολόκληρη υπόθεση πάνω στη ψευδή καταγγελία. Ο πατέρα εκείνο όμω τότε μου είπε: Το παίρνω απόφαση ότι είναι άδικο σκόπο να προσπαθώ να έχω επαφή με το παιδί μου. Ότι με τι προσπάθειε μου να αποφύγω τη γονική αποξένωση την εντείνω ακόμη περισσότερο και σταμάτησε να προσπαθεί να έχει επικοινωνία με το παιδί του. Σταμάτησε να κάνει καταγγελίε για παράβαση του διατάγματο επικοινωνία. Και έκατσε στα αυγά του. Και αν μη τι άλλο, έσωσε τη λογική του. Και έσωσε την ψυχική του ισορροπία. Έχω μιλήσει μαζί του πρόσφατα. Η κόρη του είναι ενήλικη πλέον, εννοείται, γιατί έχει 15 χρόνια κουβέντα. Και μου είπε ότι δεν έχει επαφέ με την κόρη του, ότι η κόρη του δεν επιδίωξε να έχει επαφέ μαζί του, αλλά ο ίδιο νιώθει καλά, γιατί μου λέει: Εγώ νιώθω ότι έκανα ό,τι περνούσε από το χέρι μου για να έχω επαφέ με το παιδί μου, μέχρι και. Ε, στη διαδικασία να, ιδρύσω, να είμαι ιδρυτικό τέλεχος ενός συνδέσμου γον, ε, γονέων κατά της γονικής αποξένωσης που εννοείται ότι δώσαμε πάρα πολλές ώρες εργατοώρες εθελοντικά όλοι μας και οι ειδικοί που συνεργαστήκαμε αλλά και οι, οι γονείς γονεί που τους ενδιαφέρε το ζήτημα και αυτό ήταν από τα ιδρυτικά στελέχη την περίοδο που ήδη ήταν εντελώς αποξενωμένη η κορέτου και δεν υπήρχε περίπτωση τότε να ανατραπεί η αποξένωση αλλά το έκανε για το κοινωνικό καλό. Λοιπόν, δεν ήμουν βίαιο, ήμουν ένα πατέρα που ήθελε να είναι στη ζωή τη κόρη του. Ο δεύτερο μου γάμο δεν πήγε καλύτερα. Τη δεύτερη μου γυναίκα τη γνώρισα λίγο καιρό μετά το διαζύγιο στα δικαστήρια. Καθόμασταν δίπλα-δίπλα στην αίθουσα αναμονή στο οικογενειακό δικαστήριο και αρχίσαμε να μοιραζόμαστε τι ιστορίε μα. Μου είπε για τον απίστευτα βίαιο πρώην σύζυγό τη, ο οποίο διεκδικούσε την επιμέλεια του εξάχρονου τότε γιού της. Πίστεψα φυσικά την ιστορία τη και τη συμπαραστάθηκα διόντως. Ε, Τι άλλο θα έκανε, αφού ήσουν προγραμματισμένο για να πιστεύει τι ακρίβλεπτε ιστορίε που ακούς από τη μια πλευρά. Στο τέλο καταλήξαμε μαζί. Και αυτό φυσικά εξαγρίωσε ακόμη περισσότερο την πρώτη μου σύζυγο και τον πρώην σύζυγο τη δεύτερη μου σύζυγου. Ο πόλεμο που δεχτήκαμε ήταν απίστευτα λυσσάλαγο. Και από τι δύο πλευρές και στο τέλο διαλυθήκαμε. Ψυχολογικό πόλεμος φαντάζομαι, και δικανικό πόλεμο και δικαστικό πόλεμο. Εκ των υστέρων συνειδητοποίησα, κατάλαβα, πω η δεύτερη μου σύζυγος δεν ήταν το θύμα που παρουσίαζε τον εαυτό τη να είναι. Συνειδητοποίησα πω αυτό που την κινητοποιούσε σε κάθε τη απόφαση όσο καιρό ήμασταν μαζί. Ήταν η εκδίκηση προ τον πρώην σύζυγό τη και όχι το συμφέρον του παιδιού τη η δική μα ηρεμία και ισορροπία. Άστε. Μετά από το δεύτερο διαζύγιο δεν επιδίωξα να παντρευτώ ξανά. Προέκυψε όμω ένα δεύτερο παιδί με μία γυναίκα που ήταν κατά του γάμου. Δεν ήθελε να παντρευτούμε ούτε καν να συγκατοικήσουμε. Έμεινε έγκυο στι αρχέ τη σχέση μα και μια έλεγε να το κρατήσει, μια να προχωρήσει σε άμβλωση. Επειδή έχω μεγάλη αγάπη στα παιδιά, τη στήριξα για να το κρατήσει και ας μη δεχόταν να είμαστε κανονικά μαζί ζευγάρι, να παντρευτούμε και να συγκατοικήσουμε. Το αγοράκι που γεννήθηκε είναι τώρα 7 χρονών να ζήσει το μωρό. Με τη μητέρα του δεν συγκατοικούμε και πλέον δεν έχουμε ούτε καν ερωτική σχέση. Οι σχέσεις μας όμως δεν είναι τεταμένες. Με το μικρό έχω την ευκαιρία να είμαι πατέρας και να το βλέπω αρκετά τακτικά. Φυσικά σε αυτό παίζει ρόλο και το γεγονός πως πληρώνω μια ιδιαίτερα ψηλή διατροφή και δεν έχω ζητήσει συνεπιμέλεια. Υποτάχθηκες. Η μητέρα του το κατέστησε σαφές πως αν διεκδικήσω συνεπιμέλεια τα πράγματα θα αλλάξουν και δεν θα δω ποτέ ξανά το γιο μου. Και επειδή το έχω δει στην πράξη αυτό την πίστεψα. Το έχω δει στην πράξη δι' αυτό. Τόσο με την πρώτη μου γυναίκα, όσο και με τη δεύτερη. Α, και επειδή το έχω δει στην πράξη δι' αυτό, τόσο με την πρώτη μου γυναίκα, όσο και με τη δεύτερη, έκατσα στα αυγά μου. Πληρώνω μια υπέρογγη διατροφή, συμβιβάζω με τι απαιτήσει τη μάνα του και μπορώ να βλέπω το παιδί μου. Ο γιο μου. Εδώ είναι όλο το ζουμί τη ιστορία. Ο γιο μου δυστυχώ ή ευτυχώ μου μοιάζει πολύ στο χαρακτήρα. Εγώ θα έλεγα ευτυχώ που σου μοιάζει στο χαρακτήρα, γιατί φαίνεσαι καλοήθη άνθρωπος μέσα από αυτά που γράφεις. Είναι και αυτό ευαίσθητο και καλοσυνάτο. Και αυτό με τρομάζει. Φοβάμαι για το μέλλον. Φοβάμαι πως θα πληγωθεί το ίδιο, αν όχι και χειρότερα από εμένα. Φοβάμαι πως δεν θα μπορέσει να επιβιώσει σε έναν κόσμο γεμάτο αρπακτικά. Καταλαβαίνω απολύτω το φόβο σου. Τον κατανοώ απολύτως και είμαι σίγουρη ότι και πολλοί άλλοι φίλοι που βλέπουν αυτό το βίντεο θα σε κατανοήσουν. Γι' αυτό θέλω να μοιραστώ μαζί σα τι σκέψει και τους προβληματισμού μου. Υπάρχουν άνθρωποι που απλώ δεν ταιριάζουν με του υπόλοιπου. Ναι, υπάρχουν. Ναι, ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που απλώ δεν ταιριάζουν με του υπόλοιπου. Ναι, υπάρχουν. Στο πείσμα των καιρών υπάρχουν και καλοί άνθρωποι, ναι. Μήπως είναι ο εγωισμός μας που θεωρούμε πως δεν ταιριάζουμε. Ποιο εγωισμός σου μάνα μου, Ποιο εγωισμός σου. Ποιον εγωισμό έχεις επιδείξει εσύ στη ζωή σου. Ποιον εγωισμό έχεις επιδείξει στη ζωή σου. Που αναλώθηκες προσπαθώντας να σώσεις αυτούς που δεν σώζονται. Να σώσεις τα, τους θήτες που το έπαιζαν θύματα. Και που τώρα δίνει γη και είδωρ προκειμένου να έχει επαφή με το παιδί σου. Έχει εσύ εγωισμό. Άνθρωπο που δέχεσαι να πληρώνει μια υπέρογκη διατροφή και να δέχεσαι τι οποιασδήποτε απαιτήσει γράφει ότι έχει από σένα η μάνα του παιδιού προκειμένου να βλέπει το παιδί. Έχει εγωισμό. Δεν έχει εγωισμό. Με την έννοια εγωισμό, ναρκισμό. Αυτό αγάπη είναι καλή ιδέα να αποκτήσει. Σε αυτό το σημείο λέω ότι θα έχω στην περιγραφή του βίντεο και το σύνδεσμο που οδηγεί στο βίντεο που ανέβηκε στο κανάλι μας την προηγούμενη εβδομάδα με τίτλο ένα λεπτό να το βρω για να το βάλω ο εγωισμός είναι ένα αρχιστισμός η αυτοαγάπη δεν είναι δες αυτό το βίντεο δες αυτό το βίντεο και θα καταλάβεις ότι δεν είναι εγωισμός αυτό που έχεις μακάρι να αποκτήσεις αυτοαγάπη σου το εύχομαι ολόκαρδα, εγκαρδίως. Μήπως είναι μια αυταπάτη ότι οι άλλοι έχουν κάποιο πρόβλημα. Μήπως εμείς είμαστε προβληματικοί. Όχι, 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 να μην το πιστέψεις ποτέ αυτό. Μην επιτρέψεις να γίνει όπως τους δυνάστες σου. Μην επιτρέψεις να σε πάρει το κύμα. Να σε πάρει το ποτάμι. Αντιστάσου. Μήπως εμείς είμαστε προβληματικοί. Όχι, δεν είμαστε προβληματικοί. Με την έννοια ότι δεν είναι πρόβλημα να επιλέγεις το δρόμο της αγάπης, της συνέστησης και της συμπόνιας. Είμαστε προβληματικοί που δεν αναγνωρίζουμε το καλό από το κακό, ναι, αλλά δεν είμαστε προβληματικοί ότι ζούμε τη ζωή μας λάθος, που συνειδητά αποφασίζουμε να είμαστε καλοί άνθρωποι. Μήπως το να ζητάς κάτι εξωφρενικά απλό και τίμιο είναι μια μεγάλη χήμερα, είναι κάτι δύσκολο να βρει κάτι εξωφρενικά απλό και τίμιο στι ανθρώπινε σχέσει σήμερα. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι είναι διεφθαρμένοι, είναι ανήθικοι, είναι ναρκισάκια, είναι κολόπεδα, είναι τσογλάνια. Είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι χήμερα. Γιατί όπω και σένα υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι απογοητευμένοι από την κακία γύρω του, που έχουν μέσα του αγάπη και καλοσύνη. Και αυτό που εισηγούμε, και θα το δει και στη συνέχεια τη απάντησή μου, είναι να δημιουργήσουμε τη δική μας φυλή, οι άνθρωποι που συνειδητά επιλέγουμε το δρόμο της αγάπης, το δρόμο της αρετής και όχι το δρόμο της κακίας, οι άνθρωποι που επιλέγουμε συνειδητά το δρόμο το λιγότερο ταξιδεμένο, να δημιουργήσουμε τη δική μας φυλή και αυτό εδώ το κανάλι είναι ένας χώρος που ευελπιστεί να είναι venue, να είναι ένα, ένας χώρος που να φιλοξενεί μια τέτοια φυλή ανθρώπων αγωνιστών του πνεύματος οι οποίοι δεν τα βάζουν κάτω συνεχίζουν να κάνουν πνευματικό αγώνα και προσπαθούν να διατηρήσουν την αγάπη τους, την καλοσύνη τους και την αρετή τους να μην γίνουν ίδιοι με τους δυνάστες τους αλλά ταυτόχρονα προστατεύουν αυτούς και αλλήλου και τα παιδιά τους στην περίπτωση αυτή από την κακία του κόσμου τούτου. Μήπως το να ζητάς κάτι εξωφρενικά απλό και τίμιο είναι μια μεγάλη χήμερα, είναι κάτι δύσκολο, αλλά είναι ένα υπερβολικά εκπληκτικό όραμα το οποίο ασπάζομαι μαζί σου. Οι ανθρώπινε σχέσει να είναι εξωφρενικά απλέ και τίμιε. Γιατί όντω η καλοσύνη είναι απλή. Η τιμιότητα είναι απλή. Ο τίμιο άνθρωπο δεν παίζει παιχνίδια, δεν σε κοροϊδεύει, δεν σε καταγγέλει ψευδό για βία, δεν κάνει όλε αυτέ τι ανηθικότητε που κάνουν και έκανα σε σένα στη ζωή σου οι άνθρωποι που περιγράφεις. Ο συμβιβασμό μήπω είναι η λύση. Αυτό κάνουν όλοι. Συμβιβάζονται και είναι καλά. Μήπως το πρόβλημα μου είναι πως θέλω να ταιριάζω. Το πρόβλημα σου είναι να θέλεις να ταιριάζει με τους λάθους ανθρώπους. Δεν είναι κακό να θέλεις να ταιριάζει. Είναι φυσιολογικό και ανθρώπινο να θέλεις να ταιριάζει. Και η ανάγκη του να ανήκεις και η ανάγκη της αποδοχής είναι μια πρωτόγονη ανάγκη η οποία υπάρχει μέσα στο είναι των ανθρώπων γιατί ζούμε σε μια σύγχρονη εποχή αλλά έχουμε ένα πρωτόγονο σώμα όπου στο σώμα μας μέσα είναι καταγραμμένες οι βασικές ανάγκες για την επιβίωση και η ανάγκη της αποδοχής και του να ανήκεις είναι μια ανάγκη η οποία είναι primal, είναι πρωτόγονη, είναι στικτόδης και είναι για την επιβίωση μας. Γιατί ένας πρωτόγονος άνθρωπος αν δεν νιώσει την έντονη ανάγκη να ανήκει στην ομάδα, να ανήκει στην αγέλη, θα κατασπαραχθεί από τα άγρια θηρία και θα πεθάνει από την πείνα και τις φυσικές καταστροφές. Ο σύγχρονος άνθρωπος όμως δεν έχει ανάγκη να είναι με άλλους ανθρώπους για να έχει φαγητό και ποτό και για να έχει στέγη, όπως οι πρωτόγονοι άνθρωποι. Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει ανάγκη να είναι με άλλους ανθρώπους για να συνδέεται ουσιαστικά. Οπότε το πρόβλημα σου είναι πως θέλεις να ταιριάζει με μαλάκες με άχρηστους ανθρώπους και πως δεν διαχωρίζεις τους καλούς ανθρώπους από τους κακούς. Πως δεν διαχωρίζεις τα τσογλάνια από τους ενάρετους ανθρώπους. Είναι καλή ιδέα να θέλεις να ταιριάζει, αλλά να ταιριάζει με καλούς ανθρώπους. Είναι τελικά όλων των ανθρώπων ο Θεός το χρήμα. Πολλών ανθρώπων στις μέρες μας ο Θεός τους είναι το χρήμα. Ζούμε σε μια εξαιρετικά ηλιστική, ματεριαλιστική εποχή. Ζούμε σε μια εποχή που μεγαλώνουν οι άνθρωποι έχοντας ως Θεό το χρήμα και νομίζοντας ότι αν εγώ αποκτήσω χρήματα θα είμαι ευτυχής. Ναι, έχει πολλούς ανθρώπους που έχουν για Θεό το χρήμα και αυτούς τους ανθρώπους που έχουν για Θεό το χρήμα οφείλουμε να τους αποφεύγουμε και να ψυχοεκπαιδευόμαστε και να ψυχοεκπαιδεύουμε και τα παιδιά μα και να του μαθαίνουμε ότι αυτό ο κόσμο στον οποίο ζούμε δεν είναι ένα κόσμο όμορφο, αγγελικά πλασμένο. Είναι ένα κόσμο που έχει μέσα αγγέλου, έχει μέσα και δαίμονες. Είναι ένα κόσμο που έχει μέσα ανθρώπου με άρθρα και κεφαλαίο, έχει όμω και τέρατα. Και να μάθουμε τα παιδιά μα να διαχωρίζουν του κακού από του καλού, την κακία από την καλοσύνη, την αρετή από την κακία. Οφείλουμε να το πράξουμε, να διαπαιδαγωγήσουμε τα παιδιά μας, να δώσουμε ψυχοεκπαίδευση στα παιδιά μας. Πώς γεννιούνται παιδιά που φαίνονται από μικρά πως είναι έτσι ναρκιστικά να όπως όλοι αυτοί που μας βασανίζουν και αναφέρομαι φυσικά στην κόρη μου, η οποία είναι φτιστή η μάνα της. Και από την άλλη πώς γεννιούνται παιδιά που να είναι όπως εμάς και φυσικά αναφέρομαι στο γιο μου που σου είπα ότι μου μοιάζει θα επιβιώσουν αυτά τα παιδιά ή θα κατασπαραχθούν. Λοιπόν, πώ γεννιούνται παιδιά που φαίνονται από μικρά πω είναι ναρκιστικά. Κάθε παιδί που γεννιέται φέρει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία έχουν να κάνουν με το ταμπεραμέντο του. Κάποια γενετικά χαρακτηριστικά που προδιαθέτουν για την ιδιοσύγκρασία του. Αυτά τα χαρακτηριστικά όμως από μόνα τους δεν είναι ικανά να δημιουργήσουν το στυλ της προσωπικότητας που θα επιλέξει συνειδητά να έχει ένα παιδί μεγαλώνοντας. Ένα παιδί το οποίο γεννιέται σήμερα μπορεί να έχει μια γενετική προδιάθεση για να είναι πιο καλοήθες, να είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά agreeable ή να είναι πιο κακοήθες, πιο εναντιωματικό, να είναι disagreeable. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα υπάρχει και το επεισόδιο 20 από το podcast, το οποίο μιλάει για το Αγκρία και το της Αγκρία Καλοήθεια versus καλοήθεια, που εξηγεί ακριβώς αυτά τα στοιχεία του. Τι σημαίνει εναντιωματικότητα, τι σημαίνει καλοήθεια και τι σημαίνει κακοήθεια. Ένα παιδί, ναι, μπορεί να γεννηθεί με μια γενετική προδιάθεση προς την καλοήθεια, προ την κακοήθεια. Όμως, έχει στο περιβάλλον του παραδείγματα ένα παιδί. Ινδάλματα. Έχεις στο περιβάλλον του παράδειγμα μία μητέρα, πάμε τώρα στην κόρη σου, μία μητέρα ναρκισίστρια, αυταρχική, υπερόπτη, αλαζονική, ανήθικη, ανήθικη όχι γιατί απάτησε τον άνδρα τη. ανήθικη γιατί κορόιδεψε τον άνδρα της, ανήθικη γιατί χρησιμοποίησε το παιδί της ως όπλο εναντίον του ανδρός της κλπ. Και είχε παράδειγμα στη ζωή τη τα πρώτα τέσσερα χρόνια κορούδα, η κοπέλα αυτή, η κορούδα λέμε στην Κύπρο. Η κορούδα αυτή, η κοπέλα αυτή μεγαλώντα, είχε τον πατέρα τη ω πρότυπο έναν άνθρωπο, ο οποίο συμπαραστεκόντα τη μάνα τη κλπ. κλπ. Επέλεξε να ακολουθήσει τη μάνα τη. Επέλεξε ω πρότυπο τη τη μάνα τη. Θα μου πείτε γιατί να μην την επιλέξει, αφού από τεσσάρων ετών και μετά η μάνα την αποξένωσε από τον πατέρα. Ναι, όντω. όντω σε αυτή την περίπτωση ένα παιδί που μεγαλώνει με μια ναρκισίστρια από μάνα και δεν έχει καμία απολύτως επαφή με τον πατέρα, είναι πολύ πιθανόν να ακολουθήσει την ναρκισίστρια από μάνα επειδή μόνο αυτήν έχει ως πρότυπο. Και μπορεί και αυτή ναρκισάρα η μάνα να έχει και ναρκισιστές γονείς και ναρκισιστικά αδέλφια και να έχει όλα αυτά τα, τα πρότυπα, τα κακοποιητικά σε αυτή την οικογένεια. Όμως, από το αγκάθι βγαίνει ρόδο και από το ρόδο βγαίνει αγκάθι. Γνωρίζω παιδιά τα οποία μεγάλωσαν σε τέτοιε οικογένειε ναρκιστικέ, τα οποία κατάφεραν να σπάσουν τα δεσμά του, να σπάσουν το φαυλοκύκλο τη ναρκιστική κακοποίηση και σήκωσαν ανάστημα. Ξανααναφέρω την ομάδα γονιών κατά τη γονική αποξένωση στην Κύπρο. Συγκλονιστήκαμε όλοι όταν μία κοπέλα, η οποία τότε ήταν λίγο πριν από τα 30, μα προσέγγισε τότε που ε, κάναμε τις δράσεις και μας είπε το εξής Μεγάλωσα με, με μια δεσποτική μάνα η οποία δούλευε μάλιστα και στα σχολεία ήταν εκπαιδευτικός Η οποία με αποξένωσε πλήρως από τον πατέρα μου Χώρισε με τον πατέρα μου όταν ήμουν ανήπιο Έδιωξε τον πατέρα μου στο εξωτερικό πατέρα της ξένος Βρήκε τρόπο η μάνα της να τον εκδιώξει και εμένα μου τον κατηγορούσε ω αλκοολικό, ω μέθη, ω παλιό χαρακτήρα, ω άνθρωπο που τη χτυπούσε κλπ. 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 Μεγάλωσα μισώντα τον πατέρα μου και αρνούμενη να έχω κάθε επαφή μαζί του. Η μάνα μου εννοείται πω με κακοποιούσε και εμένα, γιατί δεν είσαι κακοποιητή μόνο με τον πρώην άνδρα σου, είσαι και με το παιδί σου. Σε κάποια φάση η κοπέλα αυτή Ήρθε σε διάσταση με τη μάνα τη. Πήγαινε ο κόνταχ με τη μάνα τη και τότε έψαξε να βρει τον πατέρα τη. Ήταν ήδη αργά. Ο πατέρα τη είχε πεθάνει. Και μιλώντα με του συγγενεί του πατέρα τη, τα αδέρφια του πατέρα τη και άλλα μέλη τη οικογένεια του πατέρα τη, άκουσε την ιστορία από την άλλη πλευρά. Ότι ο πατέρα τη έπεσε σε μαρασμό και κατάθλιψη μετά από την συκοφαντία και τη συκοφαντική δυσφήμιση και το Smear Campaign, την εκστρατεία Τη που δέχθηκε από τη μάνα τη την εκπαιδευτικό, την καλή γυναίκα, την καλή μητέρα και ο άνθρωπο πέθανε από καρκίνο. Νέο. Και η κοπέλα αυτή ήρθε και μα έλεγε ότι εγώ κλαίω για το γεγονό ότι δεν είχα πρόσβαση να γνωρίσω τον πατέρα μου νωρίτερα και ότι τώρα νομίζω ήταν 27 χρόνια στα 27 μου που τον έψαξα έχει πεθάνει. Η κόρη σου, εσένα, που γράφει την επιστολή. Αν θέλει να έρθει να σε βρει, μπορεί να έρθει να σε βρει. Και η κόρη σου που επίση μεγάλωσε με ναρκιστή μάνα και δεν έχει επικοινωνίε μαζί σου, στην ηλικία που είναι, δεν μα γράφει πόσο χρόνο είναι. Λε είναι ενήλικη. Οπότε υποθέτω, αφού παρακολουθήσει και τα βίντεο, θα είναι πάνω από τα 26. Στην ηλικία που είναι, μπορεί κάλλιστα να συνειδητοποιήσει ότι είναι εξωφρενικά απλό πω η μάνα τη είναι άχρηστη και να ψάξει να σε βρει. Για να μην το επιλέξει, σημαίνει ότι έχει πάρει και αυτή το δρόμο της κακίας, Γιατί είναι πλατιά λεωφόρο ο δρόμο τη κακία. Άνετο. Τι ωραία, δεν αναλαμβάνω καμία ευθύνη για τα λάθη μου. Συνεχώ κατηγορώ του άλλου για αυτά που φταίω εγώ και νιώθω πάντα δικημένο και θύμα και παίρνω συνεχώ προσοχή και ναρκιστική τροφοδοσία. Θέλετε από αυτού που με λυπούνται. Ο ημέ, ο Τώρα, στο άλλο σου ερώτημα. Πώ γεννιούνται παιδιά που να είναι όπω εμά. Γεννιούνται παιδιά τα οποία έχουν ιδιοσυγκρασία που να του προδιοθέτει προ την καλοσύνη και επιλέγουν την καλοσύνη γιατί αναπτύσσουν φιλότιμο. Και το φιλότιμο, για να το αναπτύξει, είναι κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με την προδιάθεση, έχει να κάνει και με τι γνωστικέ αποφάσει που παίρνει ξανά και ξανά να είσαι καλό άνθρωπο. Κάτι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι οι άνθρωποι με ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα έχουν γνωστικά την ικανότητα τη ενσυναίσθηση. Ενώ οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού και ειδικότερα οι άνθρωποι που είναι υψηλή λειτουργικότητα αυτιστικοί, οι άνθρωποι με σύνδρομο Άσπερ και Ρέτσο ονομάζεται συνήθω αυτή η διάγνωση. Ε, δυσκολεύονται γιατί δεν έχουν τους κατοπτρικούς νευρώνες για να μπορούν να γνωστικά να αντιληφθούν την ερσύνεστηση, ενώ συναισθηματικά την νιώθουν. Άρα ο ναρκισιστής μπορεί να καταλάβει με το μυαλό του πώς μπορεί να νιώθει ο άλλος, αλλά είναι τόσο κοπανός που αρνείται να συγκινηθεί. Δεν θέλει. Έχει κακία. Πώς μπορεί ένα παιδί μεγαλώνοντας να αναζητάει κάτι αυθεντικό και να μην το φάνε ζωντανό, ή να μην απογοητευτεί από τη ζωή αν γλιτώσει το να τον φάνε ζωντανό, δύσκολα. Δύσκολα. Ζούμε σε άγριες εποχές. Άγριες εποχές. Είναι, είναι μια ζούγκλα και έξω Γι' αυτό χρειάζονται τα παιδιά ψυχοεκπαίδευση. Ψυχοεκπαίδευση, ψυχοεκπαίδευση. Εντατική προσπάθεια από εμάς τους γονείς για να τα ενδυναμώσουμε. Και να τους μάθουμε όχι μόνο την καλοσύνη, αλλά να τους μάθουμε να αναγνωρίζουν την κακία, να εντοπίζουν την κακία και να την αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά. Και αυτό το σκοπό γυρίζουμε και με την κόρη μου την μικρή τη κογό, τα βίντεο που συνήθως ανεβαίνουν κάθε Κυριακή με θέμα τη ψυχοεκπαίδευση και λέμε ψυχοεκπαίδευση για παιδιά 12 ετών και άνω. Γιατί η ψυχοεκπαίδευση πρέπει να μπαίνει από νωρίς ζωή των παιδιών. Και οι γονείς οι οποίοι είναι συνειδητοποιημένοι και είναι άνθρωποι που είναι πολεμιστέ του φωτό και του πνεύματο και οι οποίοι θέλουν και αγωνίζονται να διαφυλάξουν και να διασώσουν τη δική του καλοσύνη και τον δικό του ανθρωπισμό, να το κάνουν συνειδητά αυτό και με τα παιδιά του. Την ψυχοεκπαίδευση που κάνουμε εμεί τώρα ω ενήλικε να την κάνουμε και στα παιδιά μα. Εγώ νιώθω ιδιαίτερα ευγνώμων που τουλάχιστον τα μικρά μου τα παιδιά είναι σε θέση να δεχθούν ψυχοεκπαίδευση και από εμένα και από τον πατέρα του ενώ τα μεγάλα μου τα παιδιά, επειδή όταν τα γέννησα ήμουν ακόμη μικρή και ακόμη δεν είχα τις γνώσεις ψυχοεκπαίδευσης που είχα σήμερα, δεν κατάφερα να τους δώσω την ψυχοεκπαίδευση που δόξα τω Θεώ καταφέρνουμε να δώσουμε τώρα στα μικρά μας τα παιδιά και ο σύντροφο μου και εγώ. Μιλάμε στα παιδιά μας καθημερινά για το ότι είναι αρετή και το ότι είναι κακία. Για το ότι ένα άνθρωπο επιλέγει το δρόμο τη αρετή και όχι το δρόμο τη κακία. Δεν του μεγαλώνουμε με ψευδεστήσει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι καλοί και άμα εσύ είσαι καλό όλα θα σου πάνε καλά. Του λέμε τη σκληρή αλήθεια. Ότι υπάρχουν κακοί άνθρωποι σε αυτή τη ζωή. Ότι υπάρχουν κακοήθη άνθρωποι. Ότι υπάρχουν άνθρωποι φθονεροί που αν άμα να ακούσουν τη λύπη σου θα χαρούμε με τη λύπη σου και αν άμα να ακούσουν τη χαρά σου θα λυπηθούμε με τη χαρά σου θα σε και θα σπεύσουν να σε κατασπεράξουν κάνουμε αυτό το πολύ δύσκολο έργο να λέμε στα παιδιά μας τη σκληρή αλήθεια πως ο κόσμος δεν είναι αγγελικά πλασμένος. Γιατί, γιατί αν δεν το πράξουμε θα είναι αρνιά έτοιμα να τα κατασπαράξουν οι λύκοι. Έτσι μπορείς να βοηθήσεις το παιδί σου, να είναι προετοιμασμένο για το ότι θα συναντήσει τσογλάνια στη ζωή του και τσογλάνι μπορεί να είναι του η μάνα. Και ο ίδιο το πατέρα, και η ίδια του γιαγιά, και ο ίδιο του παππού, και η ίδια του ηθία, ακόμη και άνθρωποι από το συγγενικό περιβάλλον. Ε σήμερα βρήκα ένα ρίλ. Έχει στο instagram μία κοπέλα, η οποία πρέπει να είναι από την Αφρική, η οποία είναι φοβερή, ε είναι φοβερή. Ε, θα σα το βάλω να το ακούσετε. Πώ τη λένε την κοπέλα αυτή, Το λένε μίνα βία. Μίνα Βιαλάνγκλε. Είναι ψηφιακό δημιουργό αυτή η κοπέλα. Μένα Βιαλάνγκλε. Αυτό είναι το προφίλ τη στο Instagram. Μένα. Mena... Έχει αυτό το βίντεο στο οποίο λέει Σου συμβαίνουν καλά πράγματα. Zip it λέει. Κλεί το στόμα σου. Βούλο το. Μην το λε. Zip it. Τώρα να δω προ το τέλο. Λέει περισσότεροι φίλοι σου θέλουν να σε δουν καλά αλλά να μην τα πηγαίνεις καλύτερα από αυτούς λέει και να θυμάσαι ότι ακόμη οι μέλη της οικογένειας έχουν κρυμμένο φθόνο αλλά δεν μπορούν λέει, να σταματήσουν αυτό το καλό που έχει ο Θεός προγραμματισμένο για σένα εγώ θα έλεγα και αυτό που εσύ προγραμματίζεις και προσπαθεί να, να επιτύχει, αλλά λέει βούλο το. Και το έδειξα και στα παιδιά μου σήμερα το πρωί αυτό το ρίλ. Του λέω: Ελάτε εδώ να δείτε, γιατί με ρωτούσε η κορή μου εγώ τι προηγούμενε μέρε. Μου λέει: Γιατί λέει ε, το ένα, γιατί το άλλο. Γιατί οι άνθρωποι δεν χαίρονται με τη χαρά μα, γιατί λυσάνε να μα φάνε. Γενικότερα και ειδικότερα. Και τη λέω: Ελά να δει. Γι' αυτό. Γιατί υπάρχει φθόνο. Λέει, κάποιοι που σου κάνουν του φίλου χαίρονται να είσαι καλά, αλλά με είσαι καλύτερα από αυτού φθονούν. Όχι όλοι. Υπάρχουν και καλοί άνθρωποι, είπαμε. Και άνθρωποι οι οποίοι είναι και συγγενεί σου και έχουν δεσμού αίματο, αυτοί πολύ διαφημισμένοι δεσμοί αίματο, μπορεί να σε φθονούν και να σου κάνουν κακό. Ειδικά αν σε βλέπουν καλά. Άρα τα παιδιά πρέπει να είναι προετοιμασμένα. Και δεν μιλάμε μόνο για ερωτικέ σχέσει όταν έχω αυτέ τι ανησυχίε. Μιλάμε για όλε τι σχέσει. Οικογένεια, φίλοι και παντού. Συμφωνώ μαζί σου. Σε όλε τι σχέσει συμβαίνουν αυτά. Το έχω πάρει απόφαση πω η μεγάλη μου κόρη είναι χαμένη υπόθεση. Με ενδιαφέρει ο γιο μου, ο οποίο είναι μικρό και βλέπω να μου μοιάζει. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, οι καλοί άνθρωποι, με κάθε ευκαιρία να εξευτελίζονται. Είναι η χαζί, η εκκεντρική, η ονειροπαρμένη, στην καλύτερη περίπτωση και στη χειρότερη περίπτωση γιατί να κατηγορούν του θήτε. Είναι αλήθεια αυτό. Ότι αν δει έναν καλό άνθρωπο, αν δουν έναν καλό άνθρωπο όλα αυτά τα όρνεα, θα τον πούν χαζόν, θα τον πούνε κεντρικό, θα τον πούνε ονειροπαρμένο. Ή θα τον κατηγορήσουν ότι φταίει. Μου γράψε μια φίλη ένα σχόλιο κάτω από ένα βίντεο χθε στο κανάλι, το οποίο μου έκανε εντύπωση. Λέει, ε, είστε ένα καλό άνθρωπο και αυτό στι μέρε μα αποτελεί επανάσταση και αντίσταση. Μήπω είναι η τύχη κάποιων ανθρώπων να γεννιούνται έτσι ασυμβίβαστοι καλοί και στο τέλο να γίνονται θύματα, και η τύχη κάποιων άλλων να γεννιούνται κονφορμιστέ και να γίνονται θύτε, και οι μεν με του δε δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Να συνεννοηθούν, δεν υπάρχει κοινό τόπο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν να είναι ασυμβίβαστοι και αποφασίζουν. Να είναι καλοί άνθρωποι. Και αν δεν τύχουν τη κατάλληλη ψυχοεκπαίδευση, ψυχοθεραπεία και ψυχική ενδυνάμωσης και να δράσουν προληπτικά, ναι, θα καταλήξουν θύματα. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επιλέγουν τον εύκολο δρόμο του κονφορμισμού τον εύκολο δρόμο του να γίνονται θύτε. Δεν γεννιούνται θύτε, επιλέγουν να γίνονται θύτε. Και φυσικά δεν υπάρχει κοινό τόπο ανάμεσα σε έναν άνθρωπο και σε ένα ζωάδι και σε ένα τσογλάνι. Τι κοινό τόπο να υπάρχει απέναντι, ανάμεσα σε έναν άνθρωπο και σε ένα τσογλάνι. Τι κοινό έχει ένα άνθρωπο και ένα τσογλάνι. Τι κοινό έχω... Υπάρχουν αξίε. Υπάρχει ανεπιτηδευτή αγάπη. Ναι, υπάρχουν. Έλα στην παρέα μα. Ναι, υπάρχουν. Έλα στην παρέα μα και θα σου συστήσω, εάν το θέλει και αν επιθυμεί, να έρθει και στο πέμπτο επίπεδο τη συμμετοχή γιατί από ό,τι μου γράφει, είσαι στο τρίτο επίπεδο τη συμμετοχή όπου παρακολουθεί μόνο τα webinar και συμμετέχει στο book club. Αθέατα, ε! Δεν κατάλαβα ποιο είσαι. Λε ότι αθέατα. Άρα μπαίνει και δεν μιλά. Ναι, γιατί και στο webinar που γίνεται μια φορά το μήνα, το ερχόμενο Σάββατο έχουμε webinar. Πόσε έχουμε, το ερχόμενο Σάββατο. Το ερχόμενο Σάββατο 15 Ιουνίου 2024 έχουμε webinar το οποίο έχει θέμα πώς μεγαλώνω τα παιδιά μου ώστε να μην καταστούν θύματα των ναρκισιστών και το τσογλανίων. Αυτό είναι το θέμα του το επόμενου webinar. Το οποίο θα γίνει το Σάββατο 15 Ιουνίου στις 6 με 9 του βράδυ, ώρα Ελλάδος, διαδικτυακά στο Zoom για όσους βρίσκονται στο τρίτο επίπεδο στη συμμετοχή και πάνω. Αν θέλει, έλα και στο πέπτο επίπεδο τη συμμετοχή, όπου είναι η ψυχοεκπαιδευτική ομάδα των ανδρών, και εκεί θα δει μια ομάδα καλοηθών ανθρώπων. Και θα δει ότι υπάρχουν κι άλλοι άντρε σαν και σένα που είναι καλοηθεί, που είναι καλά πλάσματα και που είναι αγωνιστέ ενάρετοι. Και ενάρετο δεν είναι αυτό που δεν έχει κάνει ποτέ του λάθη. Και ενάρετο δεν είναι αυτό ο οποίο δεν έχει πέσει ποτέ χαμηλά. Ενάρετο είναι αυτό που κρατάει ψηλά το λάβαρο του ανθρωπισμού και προσπαθεί να είναι συνεχώ καλύτερο άνθρωπο και όταν πέφτει ξανασηκώνεται. Και αγωνίζεται για το δρόμο της αρετής. Στην εφηβεία μου είχα ακούσει τη φράση «Δύσκολη καιρή για πρίγκιπες και ταυτιζόμουν». <laughs> και εσύ και εγώ, και εγώ τη σκεφτόμουν αυτή τη φράση, έλεγα «Δύσκολη καιρή για πρίγκιπες, σας τη σκεφτόμουν». Μετά σκεφτόμουν πως ήταν μαλακία, ήταν αλαζονικό να λέω για τον εαυτό μου ότι ήμουν πρίγκιπας, πως ήμουν εγωιστής. Έμπλεξα, βλέπετε, και με τη θρησκεία στην προσπάθεια μου να βρω απαντήσει. Ου, εσύ, εσύ θα ήσουν το καταλληλότερο, μάλλον ήσουν το καταλληλότερο υποψήφιο θύμα της θρησκοπληξίας, όχι της θρησκείας, όχι του να είσαι θρησκός, του να γίνεις θρησκόπληκτος. Φαντάζομαι αν πήγε και σε πνευματικού και σου λέγανε και για ταπείνωση και για συγχώρεση και για όλα αυτά που λένε κάποιοι πνευματικοί, οι οποίοι είναι αψυχολογητοί, γιατί είχε και πνευματικού που είναι ψυχολογημένοι και ενθουσιάστηκα προχθέ όταν μία κοπέλα μου έγραψε σε ένα σχόλιο. Δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω κάτω από το χθεσινό βίντεο του Σαββάτου, 8 Ιουνίου 2024, που μου έγραψε ότι πήγα σε ένα πνευματικό ο οποίο μου είπε να πάω. να ο contact με μέλη τη οικογένεια μου που ήταν ναρκιστέ. Υπάρχουν και πνευματικοί που είναι ψυχολογημένοι, αλλά οι περισσότεροι είναι αψυχολογημένοι. Τώρα σκέφτομαι πω ίσω να μην ήταν εγωιστικό που ταυτιζόμουν με το δύσκολο καιρή για πρίγκιπε, να ήταν αυθεντικό. Ναι, αυθεντικό ήταν. Και να συνεχίσει να ταυτίζεσαι. Και ταυτίζομαι κι εγώ μαζί σου. Και ταυτίζονται κι άλλοι αγωνιστέ του φωτό μαζί σου. Ήταν όμω. Δεν ξέρω. Είμαι μπερδεμένο. Κουράστηκα να προσπαθώ να ανήκω, και από την άλλη είναι φυσιολογικό να είμαι τόσο διαφορετικό. Ναι, είναι φυσιολογικό να είσαι καλό. Όπω είναι φυσιολογικό κάποιο να είναι κακό επειδή το επιλέγει, έτσι και είναι φυσιολογικό να είσαι καλό επειδή το επιλέγει. Ξέρω πώ σα τα έχω γράψει μπερδεμένα και αν δεν κάνουν νόημα, οκ. Okay, όχι, κάνουν πάρα πολύ νόημα, πίστεψε. Αν όμω το βρίσκεται ενδιαφέρον, αν βρίσκεται ενδιαφέροντε στου προβληματισμού μου και χρήσιμου και για άλλα μέλη τη κοινότητα, θα χαρώ να ακούσω την τοποθέτησή σα. Σα ευχαριστώ πολύ. Ρομαντικό και πονεμένο ή αλλοπαρμένο εντό αϊκών πρίγκιψ. <laughs> <laughs> Έχει χιούμορ. Τώρα προσπαθώ να καταλάβω τι τελευταίε σου φράσει. Κουράστηκα να προσπαθώ να ανήκω και από την άλλη είναι φυσιολογικό να είμαι τόσο διαφορετικό. Και φυσιολογικό να θέλει να ανήκει είναι και φυσιολογικό να είσαι διαφορετικό είναι. Πώ μπορεί όμω να τα συνδυάσει αυτά τα δύο χωρί να τρελαθεί σε έναν εξωφρενικά ναρκιστικό κόσμο και σε έναν εξωφρενικά περίπλοκο κακοποιητικό κόσμο, με το να επιλέξει συνειδητά να νίκει στη φυλή σου και όχι στη φυλή των Αρκισσακίων και όχι στη φυλή των Τσογλανίων. Να επιλέξει συνειδητά ότι θα συνδέεσαι μόνο με ανθρώπους καλοήθης, μόνο με ανθρώπους συνειδητοποιημένου, μόνο με ανθρώπους που έχουν τα κότσια, που έχουν τα αρχίδια αν θέλετε, που έχουν τη λεβενδιά αν θέλετε, να ακολουθήσουν τον δρόμο της αρετής και όχι αυτόν της κακίας. Και σε συμβουλεύω και συμβουλεύω και όλους μας και προτρέπω όλους μας να ψυχοεκπαιδεύουμε τα παιδιά μας από οκούνιας. Να τους εξηγούμε ότι η σωστή επιλογή είναι η επιλογή του δρόμου της αρετής. Να τους εξηγούμε όμως ότι υπάρχει και η λανθασμένη επιλογή αυτή της κακίας. Και ότι οι άνθρωποι που λέγουν τον δρόμο της κακίας είναι κακοί άνθρωποι επικίνδυνοι και τους βγάζουμε από τη ζωή μας. Τους ξεριζώνουμε από τη ζωή μας και να το κάνουμε και να ενημερώνουμε και όλα στα παιδιά μας. Ότι για παράδειγμα έχουμε πάει no contact με αυτό το πρόσωπο με το οποίο προηγουμένως είχαμε σχέσεις επειδή αυτό το πρόσωπο συμπεριφέρθηκε με κακοήθεια, επέδειξε ναρκισισμό, επέδειξε λαζονία, δεν μετανόησε, δεν έδειξε καμία συνέστηση κρίνουμε ότι αυτό το πρόσωπο είναι επικίνδυνο για την ψυχική μας υγεία και ισορροπία, απομακρύνουμε από την οικογένεια μας την τοξικότητα γιατί θέλουμε να έχουμε ψυχική υγεία και ισορροπία και να είμαστε ευτυχισμένοι. Θέλουμε να είμαστε καλά κι α είναι ο κύκλος των ανθρώπων με τους οποίους συνδυόμαστε μικρότερου. Δεν είναι ανάγκη να κάνουμε παρέα με 1500 ανθρώπους. Ας κάνουμε παρέα με 20 ανθρώπους, με 10 ανθρώπους και αυτοί να είναι άνθρωποι, όχι ζώα. Και συγγνώμη απολογούμε από τα ζώα. Να μην είναι τσογλάνια. Ο σκύλος μας ο Λάκη είναι πολύ καλύτερη ψυχή από πολλούς που ονομάζονται άνθρωποι. Ο σκύλος μας, ο σκύλος, μας, ο σκύλος της οικογένειας είναι πολύ καλύτερος από πολλούς οι οποίοι ονομάζονται άνθρωποι. Και οι όποιοι έχουν πάει και στα πανεπιστήμια δεν έχουν πάει στα πανεπιστήμια. Και οι οποίοι νομίζουν ότι κάποιοι είναι ή κάποιοι δεν είναι Και οι οποίοι κάνουν κηρύγματα ηθικισμού Πουριτανικής ηθικής φυσικά Ότι ένας άνθρωπος είναι καλός μόνο αν δεν έχει παντρευτεί και να χωρίσει Ένας άνθρωπος είναι καλός μόνο αν δεν έχει κάνει πολλές φορές σεξ Ή αν δεν έχει κάνει σεξ κάτω από συγκεκριμένε ηθικέ. Τα ακούσαμε και αυτό ότι αν κάποιος άνθρωπος... Ναι, 2024. Μου λέγε προχθέ μία, η οποία δεν θα έχει την ευκαιρία να μου ξαναπεί. Δεν θα την έχει. Μία. Μία την οποία απομακρύνα. Απομάκρυνα από τον inner circle μου. Από τον ενδότερο κύκλο μου. Να μάθουμε να έχουμε inner circle. Να έχουμε έναν εσωτερικό κύκλο που να είναι, είναι οι άνθρωποι που είναι τη εμπιστοσύνη. Και να μην αφήνουμε να πάρει σφρίου στον ενδότερο κύκλο μα άνθρωποι κακοήθη και φθονεροί. Μου έλεγε για μια άλλη γνωστή μα ότι είναι αποτυχημένη στη ζωή τη, επειδή παντρεύτηκε και χώρισε δύο φορέ και έχει δύο παιδιά από δύο διαφορετικού άντρε. Και μου το έλεγε εμένα αυτό. Που και εγώ παντρεύτηκα και χώρισα δύο φορέ και έχω δύο σετ παιδιών με διαφορετικά γονίδια. Την απομάκρυνα όχι γιατί με ενόχλησε ότι εμέσω πλησιαφώ με είπε εμένα αποτυχημένη και ανήθικη. Την απομάκρυνα γιατί είναι τσογλάνη. Την απομάκρυνα γιατί τα κριτήρια με τα οποία κρίνει του ανθρώπου είναι ηθικιστικά. Τη είπα: Διαπνέεσαι από πουριτανισμό, από προτεσταντική ηθική, αλλοιωμένη, παρόλο που είσαι και τη Εκκλησία τρομάρα σου και είσαι και χριστιανή ορθόδοξη τρομάρα σου. Ο Γέρον Παίσιο, ο οποίο αγιοποιήθηκε κιόλα από την Εκκλησία μα, αν παρακολουθήσει κάποιο. Ανθρώπου που τον είχαν γνωρίσει όντω από κοντά, που λένε πω αντιμετώπιζε του ανθρώπου, καμία σχέση με αυτό το δικό σου το σκεπτικό. Ότι αν κάποιο έχει παντρευτεί και έχει χωρίσει, είναι αποτυχημένο και είναι άχρηστο και είναι ανήθικο και μια γυναίκα είναι ανήθικη γυναίκα. Και άχρηστη γυναίκα, αν έχει δυο παιδιά από δυο διαφορετικού γάμου, δύο παιδιά που έχουν διαφορετικό πατέρα. Και όταν είστε αυτά, μου λέει: Εσύ γιατί το λε αυτό, Εσύ μου λέει: Τα, τα παιδιά σου που έχει τα μικρά τα υιοθέτησε και εσύ είσαι ένα πολύ καλό άνθρωπο και θα πα στον παράδεισο γιατί υιοθέτησε δύο παιδιά. Και τη λέω: Εσύ άχρηστη, είσαι παλαβή. Είσαι παλαβή. Είσαι παλαβή. Επειδή εγώ υιοθέτησα τα παιδιά μου, αυτό με κάνει αγία και κάποια γυναίκα που θα γεννούσε τα παιδιά τη σε έναν άλλο γάμο θα την έκανε πόρνη επειδή είχε κάνει δεύτερο γάμο. Είσαι σοβαρή και εγώ πάω για τρίτο γάμο τώρα. Τι είναι αυτά που λε. Καθαρίζουμε το περιβάλλον μα από τα τσοχλάνια. Έχει πολλά. Και μαθαίνουμε τα παιδιά μα ότι έχει πάρα πολλά τσοχλάνια. Και μαθαίνουμε τα παιδιά μα πώ να εντοπίζουν τα ναρκισάκια πώς να τα απομονώνουν και πώς να τα αποκόπτουν από τη ζωή τους. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όλους τους ανθρώπους που έχουν επιλέξει συνειδητά το δρόμο της αρετής και το δρόμο του πνευματικού αγώνα. Καλή δύναμη, ελάτε στην παρέα μας, στην κοινότητα μας εδώ στο YouTube, ακόμη και κάτω από τα σχόλια τα οποία είναι δημόσια, οποιοδήποτε εκφράσει ρητορική, μίσους και κακία και εναρκησιστική προδιάθεση όχι μόνο ναρκιστική ξεκάθαρα στάση, αλλά προδιάθεση, νέκινγκ δηλαδή, μπαίνει σε απόκρυψη. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που είναι τίμιοι, υπάρχουν άνθρωποι που είναι απλοί, υπάρχουν άνθρωποι που είναι καθάργοι. Οι άνθρωποι αυτοί όμω χρειάζονται ενδυνάμωση και χρειάζονται να αναζητούν του ομοίου του. Όμοιο, ομοίο, ή πελάζει. Α το εφαρμόσουμε από την ανάποδη. Να, να πάρουμε μια συνειδητή απόφαση να πελάζουμε να έχουμε σχέσεις μόνο με ανθρώπους που να μοιάζουμε και να μοιάζουμε στην επιλογή του δρόμου της αρετής, του δρόμου της καλοσύνης, του δρόμου της αγάπης και να είσαι καλός άνθρωπος και να είσαι ενάρετος ακόμη και φτάσει στο σημείο να προστατεύσει την πολύτιμη ψυχή σου και τα πολύτιμα παιδιά σου από κακοποιητικούς ανθρώπους βγάζοντας τους έξω από τη ζωή σου. Δεν είσαι κακός άνθρωπος, δεν είσαι παλιάνθρωπο, δεν είσαι κτίνο όταν πα no contact με τσογλάνια. Όχι. Είσαι ένα άνθρωπο ο οποίο αντιλαμβάνεσαι ότι οφείλει να διαφυλάξει τον ανθρωπισμό σου, την ανθρωπιά σου. Και είσαι πρωτίστω ανθρωπιστή. Γιατί του ανθρώπου του οποίου του εκβάλλουμε από τον ενδότερο κύκλο μα και του το λέμε ξεκάθαρο ότι δεν έχει θέση στη ζωή μου, επειδή δρά με έναν αρκισιστικό, αλαζονικό, εγωπαθέ σκεπτικό, Ίσως να τους δώσουμε και μια ευκαιρία για να κάνουν την αυτοκριτική τους και ίσως να συγκλονιστούν και ίσως να μετανιώσουν, να μετανοήσουν, όχι για να έρθουν πίσω στη ζωή μας, για να δουν ήδη τι θα κάνουν με τον εαυτό τους και να αποκτήσει επιτέλους η ζωή τους ένα νόημα, ένα νόημα ανθρωπιστικό. Στέλνω την αγάπη μου και αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Δεν ανεβάζω σήμερα το βίντεο με τη Γωγό γιατί ήρθε αυτό το email το πρωί και με συγκλώνησε με ταυτίστικα και έτσι σήμερα παρόλο που είναι Κυριακή και είναι η μέρα που συνήθως ανεβάζουμε βίντεο με τη Google ψυχοεκπαίδευσης για παιδιά 12 ετών και άνω ε, ανεβάζω αυτό το βίντεο, θα βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο και το σύνδεσμο για τα βίντεο που ανεβάζουμε με τη Google όπου η Γογό κάνει feature με τη φωνή της, κάνει voice reveal, δεν, δεν φαίνεται ίδια και θα χαρώ πολύ στα σχόλια να διαβάσω ιστορίες επιτυχίας από συναγωνιστές. Δύναμη. Έχω βάλει αυτό το φουστάρι σήμερα το οποίο είναι έτσι χωρίς μανικιά. Και πώς, πώς κάνουν οι... Εντάξει, έχει πλάκα τώρα. Εγώ δεν είμαι αθλη... Πώς κάνουν οι αθλημένοι άνθρωποι που δείχνουν τη γροθιά τους. και εγώ δείχνω και την καλάρωση. Το 49 μου ετών στον πράτσο μου. Δύναμη αδέρφια. Κλείνω με ένα αισιοδόξο μήνυμα. Μπορεί να είσαι καλό άνθρωπο και να ζήσει και να επιβιώσει και να σε αυτή την κοινωνία, φτάνει να το πάρει συνειδητά απόφαση ότι θα κόψει κάθε παρεδώσε με τσογλάνια. Θα ψυχοθεραπευτεί, θα ψυχοεκπαιδευτεί, θα ενδυναμωθεί και δεν θα έχει να κάνει τίποτα με τέτοια ανθρωπάρια. Δεν θα ανακατεύεσαι με τα πίτουρα για να μην σε τρώνε οι κότες. Άντε να σας πω κι άλλη μία παροιμία, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι έχω πάρει πολύ πατριωτικά το ζήτημα. Και όχι αδίκως. Γεια! Mm. Yeah.